Είμαστε από την ομάδα εκπαίδευση των προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας. Ήρθαμε εδώ για να ευχαριστήσουμε και να υποστηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι διευθυντές πρωτοβάθμιας, οι διευθυντές δευτεροβάθμιας, οι διευθυντές των σχολείων για τη συμπερίληψη και την ένταξη των παιδιών προσφύγων στα σχολεία τους. Όλα κανονιστήκανε με τη συνεργάτηδα του Υπουργείου Παιδείας, την κυρία Σέβη Παΐδα, που είναι συντονίστρια στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης των Προσφύγων. Και συναντήσαμε, τους προλάβατε ίσως, όλους τους διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων και ΕΠΑΛ, που έχουν δεχτεί στις τάξεις τους παιδιά πρόσφυγες που διαμένουν στο νησί. Με τα παιδιά που είναι στην Γιάλτα, τα οποία είναι ένα αριθμός απίστευτος, τι γίνεται με αυτά? Ναι. Υπάρχουν σκέψεις να δούμε πώς μπορούμε να τα εντάξουμε σε απογευματινά τμήματα, εάν προχωρήσει, και γι' αυτό διερευνούμε το έδαφος. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει κάτι ακόμα αποφασισμένο. Ερχόμαστε εδώ για να δούμε επιτόπου την κατάσταση. Τώρα θα πάμε στη ΒΙΑΛ, δεν έχουμε δει το χώρο. Και ένα κομμάτι της συζήτησης που είχαμε με τους διευθυντές, τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες και τους διευθυντές των σχολείων, είναι προτάσεις και για αυτό το κομμάτι. Αυτό θα το αποφασίσουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να πούμε ότι ακούσαμε και τις ανάγκες και τις προτάσεις και ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε και το χιώτικο πληθυσμό και λαό εδώ πέρα, που έβαλε πλάτη και που δέχτηκε αυτά τα παιδιά, γιατί το να μπορέσουμε να εντάξουμε για το χρονικό διάστημα που θα μείνουν για περισσότερο ή λιγότερο αυτά τα παιδιά, είναι θέμα κοινωνικής ειρήνης και μιας καλύτερης ζωής για όλους στο νησί. Αφορά όλους το να μην υπάρχουν άνθρωποι στο περιθώριο. Και να πούμε μπράβο στους χιώτες στο βαθμό που έχουν αγκαλιάσει και στην προσπάθεια που γίνεται να ενταχθούν σε μια κανονικότητα αυτά τα παιδιά, την κανονικότητα του σχολείου. Από τη φύση του. Αυτοί συνεχίζουν μετά, δηλαδή όποιοι φύγουν από τυχείο συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε κέντρα της Υπηρετικής Ελλάδας, ας πούμε. Κάποιοι έρχονται στην ενδοχώρα, κάποιοι όμως, πάλι μας είπανε τώρα οι διευθυντές, γιατί κρατάνε επαφή με τα παιδιά. Mm-hmm. Το Δεκέμβριο, μόλις ένα μήνα πριν, πήγανε Αυστρία, Σουηδία και Βέλγιο. Και είμαστε τυχεροί που ήρθανε τα παιδιά σε επαφή με την διευθύντρια της δευτεροβάθμιας και ξέρουμε τον προορισμό. Mm-hmm. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τον προορισμό των παιδιών. Εικόνα για τη ΒΙΑΛ υπάρχει, δηλαδή πόσα παιδιά είναι μέσα? Ναι, βέβαια. Είναι 384 παιδιά και γι' αυτό το λόγο έχουμε και την συντονίστρια τοποθετημένη, αποσπασμένη εκεί, για να έχουμε ακριβή καταγραφή πόσα από αυτά είναι νήπια, πόσα είναι προνήπια, πόσα δημοτικού, πόσα γυμνασίου, πόσα λυκείου. Αλλά και αυτά αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί αυτά τα 384 παιδιά, σαν αριθμός, να είναι ίδιος, την προηγούμενη εβδομάδα να έχει άλλη σύσταση. Γιατί φεύγουν και έρχονται διαρκώς.